Με μια ομάδα νεοδημοκρατών, το πρώτο δήμαρχο, το πρώτο υποψήφιο δήμαρχο που ανέτρεψε το καθεστώς μέχρι τότε. Ξέρετε ότι και μέχρι σήμερα θα είχαμε το Δήμο, εάν είχε παρέμβει τότε η παράταξή μας σοβαρά και υπεύθυνα και δεν δημιουργήθηκε κάποια διάσπαση. Και η διάσπαση μεταξύ των δικών μας προήλθε από την αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς είμαστε συναισθηματικά άτομα και εύπιστοι. Και έτσι κατόρθωσαν εκείνοι οι οποίοι έχασαν το Δήμο. Δεν πίστευαν ότι μπορεί να χάσουν το Δήμο στο Ηράκλειο και λειτουργούσαν υποχθόνια με δολοπλοκίες και πανουργίες ώστε να διασπάσουν την παράταξη. Την περίοδο εκείνη έχει τις ευθύνες της και η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας. Θα πρέπει να σας πω ότι ήμουν 12 χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγόμενος από τους πέμπες στην πρώτη πεντάδα της, μέσα στην πρώτη πεντάδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας τα λέω αυτά γιατί δεν ήμουν ένας τυχαίος. Ήμουν εκείνος που πραγματικά έκανα μια τεράστια ανατροπή. Εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε να σας πω δύο πράγματα για το σήμερα. Ξέρετε, επειδή διάβασα ένα άρθρο και μιλούσε κάποιος στέλεχος δικό μας σε μια τοπική εφημερίδα για, θα έλεγα, για ηλικιακό ρατσισμό, κάτι που εγώ δεν δέχτηκα και το παρατήρησα κιόλας, θα πρέπει όμως να σας υπενθυμίσω ότι τη συμβουλή μας θα την έχετε, τη βοήθειά μας και τη συμπαράστασή μας θα την έχετε. Ξέρετε, όταν οι Τρώες με τους Αθηναίους θελήσαν κάποια στιγμή να κουβεντιάσουν, το αναφέρει ο Όμηρος αυτό, είπαν στους Έλληνες, στείλτε έναν να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε. Οι Έλληνες δεν στείλανε ένα. Στείλανε τον Οδυσσέα, στείλανε τρεις. Στείλανε τον Νέστορα που ήταν σοφός και στείλανε και έναν, τον Αιγαία νομίζω, όχι τον Αιγαία, έναν που έχει το όνομα του κάπου η Σαλαμίνα, ο οποίος ήταν το παλικάρι μετά τον Αχιλλέα. Έστειλαν όμως και τον Νέστορα, ο οποίος κράτησε ισορροπίες και για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρξε κάποια μικρή συμφωνία. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα, και ειδικότερα εσείς οι νέοι. Σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η έξοδος των Ελλήνων, η μετανάστευση των Ελληνοπαίδων, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Βρισκόμενοι λοιπόν σε αυτό το τραγικό αδιέξοδο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να υιοθετήσουμε νέες και σύγχρονες μεθόδους. Δηλαδή, θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να αφυπνίσουμε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή γνωρίζω την οικογένεια Μητσοτάκη και είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να έχω τρεις κυβερνητικές θέσεις επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και είδα το μεγαλείο του ανθρώπου, πόσο καλλιέντερος, πόσο αξιόλογος ήταν, επιτρέψτε μου για την ιστορία να σας πω ότι τρεις μέρες σε ένα ταξίδι οι δημοσιογράφοι είχαν κλατάρει κυριολεκτικά. Την άλλη μέρα υπέθεσαν ότι κατά τις 11-12 θα πρέπει να κινηθούν κοντά στο κυβερνητικό επιτελείο. Και ο Μητσοτάκης από τις 6 ώρα είχε σηκωθεί και είχε κάνει κινήσεις για την Νέα Δημοκρατία. Πιο πίσω πήγαινε, πιο πίσω. Καταρχήν νομίζω ότι σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο, τον ζεστό χώρο, αξίζει ένα ζεστό χειροκρότημα στην Άννα, τον Γρηγόρη, τον Τάσο, τον Αποστόλη, στον Μινά, στον Μανώλη, τον Κουσογιαννάκη, σε όλους εσάς που πραγματικά αφιερώνετε χρόνο σε αυτή τη μεγάλη παράταξη. Γιατί πολύ σύντομα θέλουν τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό της χώρας. Φίλες και φίλοι, έχετε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Έχετε μια αποστολή να προσεγγίσετε τις φίλες σας, τους φίλους σας, τις νέες, τους νέους, όπου και αν βρίσκονται, προκειμένου να τους πείσετε να έρθουν κοντά στη μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, να έρθουν κοντά στη Νέα Δημοκρατία για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή.
Όπως είπαν προηγουμένως οι προλαλήσαντες, ζούμε σε μια δύσκολη κατάσταση και κυρίως σε μια οικονομική κρίση. Η ανεργία έχει εκτοξευθεί πάνω από το 23% και δυστυχώς είμαστε όλοι προβληματισμένοι για τις προοπτικές που πρέπει να έχουν οι νέοι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι κοντά στους νέους. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θέλει ζωντανή την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω με την προηγούμενη ιδιότητα που είχα ως γραμματέας του οργανωτικού. Είχα την τύχη και την τιμή να γυρίσω τη χώρα 3 φορές. Να δω τις οργανώσεις σε κάθε γωνιά της χώρας. Και σήμερα περισσότερες από 330 τοπικές οργανώσεις είναι ζωντανές. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα τα στελέχη περάσαν από τη μεγάλη ΟΝΕΔ. Γιατί μια φορά ο Νεδίτης, πάντα ο Νεδίτης. Γι' αυτό όλοι πρέπει να είμαστε κοντά στην νεολαία που ξεκινήσαμε από την αρχή με τον πρόεδρο τον Κώστα τον Δέρβο. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε λίγους μήνες θα έρθει η μεγάλη πολιτική αλλαγή. Αλλά για να έρθει αυτή η πολιτική αλλαγή χρειάζεται συστηματική δουλειά. Χρειάζεται συστηματική δουλειά και πολιτικό λόγο. Ένα πολιτικό λόγο που εσείς μπορείτε να το μεταδώσετε όσο κανείς άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε κοντά στις οργανώσεις. Γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που σε μια περιοχή δύσκολη όπως των Δήμων που εσείς εκπροσωπείτε, κρατάτε όρθια τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλούς αγώνες σε όλους μας. Το κομμάτι θα με επιτρέψετε να το κόψω σε όλους εκείνους, τους νέους που προβληματίζονται, αλλά που στο τέλος θα είναι κοντά στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.